Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει το Εθνικό Πολιτήριο να συνδεθεί υποχρεωτικά με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που σημαίνει ότι δεν θα χορηγείται εάν ο μαθητής δεν γνωρίζει κάποια ξένη γλώσσα. Μήπως το Υπουργείο θα έπρεπε να ασχοληθεί πρώτα με το να μαθαίνουν τα παιδιά σωστά ελληνικά και μετά να ασχοληθεί με τη γνώση ξένων γλωσσών. Πέραν αυτού, το Υπουργείο Παιδείας είναι υποχρεωμένο να παρέχει ελληνική παιδεία στα παιδιά αυτής της χώρας και αποκλειστικά και μόνο για αυτό, να τα κρίνει για το αν αξίζουν ή όχι να πάρουν απολυτήριο. Από την ψήφιση του και ύστερα, οι πρώτοι μαθητέ που θα δουλέψουν με το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι αυτοί που θα φοιτήσουν στην πρώτη Λυκείου το Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίε, τα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια θα συνδεθούν με την απόκτηση εθνικού απολυτήριου. Συγκεκριμένα, δεν θα χορηγείται εθνικό απολυτήριο χωρί ο απόφυτο να μην γνωρίζει μία από τι ξένε γλώσσε. Η επιτυχής ολοκληρώση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση εθνικού απολυτηρίου. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές εφόσον αυτοί το επιθυμούν να το αποκτήσουν δωρεάν μέσω του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.